Ξεκινήσαμε την περασμένη Κυριακή και ήταν μια εβδομάδα γεμάτη πολιτισμό, γεμάτη δραστηριότητα, γεμάτη κόσμο. Και είναι σήμερα η τελευταία μέρα που κλείνουμε τις εκδηλώσεις μας με την πατροπαράδοτη γιορτή της Σαρδέλας. Είναι γεγονός ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν σημαντικότατη, ειδικά την πρώτη Κυριακή που είχαμε και το δημοψήφισμα, δεν περιμέναμε τόση προσέλευση κόσμου και όλες οι μέρες που ακολούθησαν είχαμε μεγάλη προσέλευση. Βλέπουμε ότι οι Έλληνες αντέχουμε πολλά, δημοψηφίσματα, Eurogroup, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόσμος δεν έχει πτωηθεί, απέναντίας έχει ενισχύσει αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Πράγματι, έχει πάρα πολλοί τουρίστες, πάρα πολλούς τουρίστες οι οποίοι επισκέφθηκαν τα Μουδανιά σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι τελικά όλα αυτά τα οποία λέγονται για τη χώρα μας δεν ευσταθούν ή δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Οι τράπεζες να ήταν ανοιχτές και όλα θα ήταν μια χαρά. Βέβαια, εδώ πέρα να δώσω συγχαρητήρια και στο Φάρο, οι οποίοι πραγματικά τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ, το Δέλτα Σίγμα και τα μέλη, όλη αυτή τη βδομάδα με πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, πάρα πολύ ωραία χορευτικά συγκροτήματα από Κύπρο, από Ελλάδα, από Τουρκία. Μία εκδήλωση η οποία τελικά έχει καθιερωθεί ως θεσμός και η οποία αντί να ευθύνει πάντα συνεχώς ανεβαίνει και γίνεται ακόμα καλύτερη. Είναι η τελευταία μέρα της Σαρδέλας και ουσιαστικά ξεκινάνε από το να καθαρίζουν τα ψάρια, ετοιμάζουν και τα υπόλοιπα. Μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο αυτοί οι οποίοι είναι πολύ κοντά στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και οποιοδήποτε θέλει να βοηθήσει. Γιατί ξέρουν ότι το καθάρισμα του ψαριού παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Και το απόγευμα μετά, εφόσον όλα είναι σχεδόν έτοιμα, θα έρθουμε, θα ανάψουμε τις ψισταριές, θα έρθουν οι ψητάδες και θα ετοιμάσουμε τα πάντα για... Ουσιαστικά είναι δωρεά του ψαριού. Και δεν χρεώνουμε τον κόσμο, το δίνουμε δηλαδή και εμείς δωρεάν. Και με αυτόν τον τρόπο και μπορούν να απολαύσουν τον τόπιο προϊόν, γιατί αυτή είναι η γιορτή της Σαρδέλας, τελευταία μέρα ουσιαστικά. Αλλά και να βοηθήσουν όσοι παίρνουν λαχαιοφόρους λαχνούς. Αυτό είναι ουσιαστικά η τελευταία μέρα της Σαρδέλας. Και υπάρχει φυσικά πάντα ένα γλέντι, όπως ακούτε, για τον κόσμο να διασκεδάσει. Ψαράκια, γαβράκι εδώ πέρα, τα πάντα. Παίρνουν το γαύρο. Το βάζω αλεύρι, βράζει το λάδι και αρχίζει και τηγανίζεται. Έλα λίγο, κουτά να δεις. Εδώ. Ακόμα δεν έγινε. Μόλις λίγο θα κοκκινήσει, το βγάλω και το προσφέρω στον κόσμο. Και Σαρδέλα αρέσει, αλλά και ο γαύρος. Εγώ από τις 6 ώρα ήρθα, αλλά είμαι μια εβδομάδα εδώ πέρα, μαζί με το Φάρο το Σύλλογο. Κορέψαμε, ξέρω εγώ τι, και τώρα στο τέλος. Βοηθάμε εδώ την κατάσταση με τα ψάρια.